Cool Geeks καινούργιο επεισόδιο. Cool List καινούργιο επεισόδιο. Και έχω τη μεγάλη χαρά να έχω Τζαούλ μαζί. Καλώς ήρθες. Μια χαρά. Επεισόδιο που περιμέναμε πολύ, ο κόσμος περίμενε πολύ. Το είχαμε κουβεντιάσει και καιρό. Και ήταν το τέλειο timing. Λίγο μετά την κυκλοφορία του Deadline. Ναι, ναι. Σε τι φάση είσαι? Γαμώ ρε φίλε, παραγωγικός τώρα full. Από όλες τις απόψεις και με τις προετοιμασίες τώρα για το live και για αυτά. Αλλά και σε δημιουργική φάση. Δηλαδή, ενώ και εγώ φοβόμουν λίγο ότι μετά το δίσκο θα στερέψω κιόλας από τέτοιο, είμαι full on, ετοιμάζουμε πραγματάκια τίγκα, full hyped, λίγο burnout μαζί με δουλειές κλπ. Αλλά είμαι στην καλή μου φάση τώρα. Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα? Τίγκα, ρε. Τίγκα. Από όλες τις απόψεις είμαι. Είναι το πρώτο. Εντάξει, δούλεψα και πολύ για το project. Δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για το project μαζί και κάπως αυτό σου δίνει extra boost. Σε συνδυασμό και με το feedback που παίρνω από τον κόσμο, είμαι full on, το αγαπάω πολύ το Deadline, πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες και ήταν και από τα main point μου όταν άκουσα το δίσκο, ότι το ένα ήταν ότι, okay, προφανώς είσαι παιδί της γενιάς σου, οπότε ο τρόπος που προσεγγίζεις τα θέματα είναι αυτό το ενδιάμεσο, το ότι μεγαλώνω, αλλά ξέρεις, παρακολουθώ και τι γίνεται στον κόσμο, ρε φίλε. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν αυτό, το ότι ήταν πολύ οικογενειακό. Ναι, ρε, εννοείται. Σαν project και το ένιωσα. Για μένα είναι θεμελιώδης αρχή τώρα αυτή, ρε φίλε. Νιώθω ότι και οποιαδήποτε τέχνη, εντάξει, εγώ κάνω αυτό, αλλά αν δεν μπορείς να τη μοιράζεσαι, και όχι στο επίπεδο μόνο της δημοσιοποίησης. Στο παραγωγικό, ναι. Ρε, ναι, για μένα αποκτάει άλλη υπόσταση το να μπορώ. Και εντάξει, εγώ έχω και την τύχη, ρε παιδί μου, δηλαδή όλοι οι συντελεστές του δίσκου να είναι πάρα πολύ κοντινοί μου άνθρωποι, εκτός ότι τους εκτιμάω σαν καλλιτέχνες φουλ. Αλλά έχουμε και μια σχέση άκρος φιλική, ρε παιδί μου, οπότε γίνεται κόμπο τρελό τώρα με αυτό. Ναι, φάνηκε στο outro, γι' αυτό λέω ότι είναι και από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γιατί μπήκα full, ρε φίλε, δηλαδή εκεί πέρα που λέγατε τα ονόματα, καταλήγοντας τον κοβού και όλο αυτό, το ένιωσα, μπήκα ότι τι καλά που περάσανε, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι και γιατί είναι το checkpoint? Ειλικρινά, χωρίς να θέλω να δώσω μεσοβέστη απάντηση, δεν έχω, ρε. Okay. Δεν έχω. Που ποτέ δεν μπορούσα να το απαντήσω αυτό στα κομμάτια μας. Δεν μπορώ ούτε καν να πλησιάσω στο να διαλέξω κομμάτι, ρε παιδί μου, αγαπημένο. Έχει το καθένα, είναι τα παιδιά μου με τον τρόπο τους. Τον ακούω το δίσκο πάντα σαν δίσκο. Εντάξει, τώρα δεν τον ακούω πια. Αλλά ναι, δεν μπορώ να διαλέξω αγαπημένο με τίποτα. Ρωτάω εγώ όμως ποια είναι τα αγαπημένα σας, αλλά εγώ δεν μπορώ να τη δώσω την απάντηση. Και τι σου έχουν πει οι περισσότεροι? Τι, τα οι Rapheads λένε Checkpoint. Που το είχα και το έχω καμάρι μου αυτό, γιατί να σου πω την αλήθεια, επειδή κιόλας κι εγώ ήταν ένα breakthrough, όπως σου είπα και πριν, και σε επίπεδο γραψίματος ήταν κάτι άλλο, δεν ήξερα κατά πόσο, ρε παιδί μου, επειδή συνήθως, όχι συνήθως, αλλά πολλές φορές κάνεις κάτι καινούριο, ο κόσμος μπορεί να μην το αγκαλιάσει όπως το σκέφτεσαι εσύ. Παρ' όλα αυτά το checkpoint, ρε φίλε, ειδικά τα άτομα που ασχολούνται με το είδος, σε μεγάλο βαθμό είπαν αυτό. Και άλλα πολλά, ρε παιδί μου, αρέσαν, αλλά ναι, όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το rap σε όποιο επίπεδο, οι περισσότεροι το ξεχώρισαν, ρε φίλε. Ναι. Και χαίρομαι φούλ γι' αυτό, γιατί και εγώ ένιωσα αυτό που σου είπα, ότι βασικά γι' αυτό το λόγο το ονόμασα και checkpoint, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κομμάτι με τον τίτλο. Επειδή και για μένα είναι ευαρχίδα αυτό το track, το ονόμασα έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ technical, χωρίς να χάνει το περιεχόμενο, ρε παιδάκι μου, του δίσκου, ξέρεις, του συνολικού. Δεν ξέρω, και για μένα ήταν σοκαριστικό πρώτη φορά που μπήκε, ήταν εκεί. Φταίει το tempo μάλλον γι' αυτό, ρε, που δεν είναι 4 τέταρτα το που είναι σαν τρίχα, που ήταν και για μένα πολύ challenging. Δηλαδή, είναι το track που μου πήρε περισσότερο καιρό να γράψω απ' όλα. Τύπου μήνες πολλούς. Καθόμουν, έγραφα μια μπάρα, το ξανάπιανα, πήγε έτσι. Σαν διαδικασία, πώς γράφεις? Πλέον έτσι. Έτσι, παίρνεις το beat, παίρνεις το χρόνο σου και. Ναι. Ενώ ρε παιδί μου πριν λίγο καιρό, ξέρω εγώ 2-3 χρόνια πριν, αν καθόμουν τύπου ένα session και βάραγα 5 ώρες και δεν είχα γράψει το verse, απογοητευόμουν και λίγο. Okay. Τώρα είναι το ακριβώς ανάποδο, ρε παιδί μου. Μπορεί να κάτσω ώρες πάνω από το beat και να μην γράψω ούτε μπάρα, να κάνω απλά brainstorming και να είμαι ευχαριστημένος όμως ότι πήγα λίγο παραπάνω. Όχι τώρα το ψηρίζω 100%. Εντάξει, τυχαίνει πολλές φορές και να γράψω και ένα μόνο κουπανιά. Αλλά ναι, όταν θέλει το χρόνο του τον δίνω πάντα. Ωραίο αυτό που είπες, ταιριάζει και με ένα στίχο σου που έλεγες ότι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Που έλεγε ότι αν ρε παιδάκι μου δεν μου βγει να το γράψω, θα το αφήσω λούπα να το ακούω να σε θυμίζει, ξέρω εγώ. Ναι. Πολύ προσωπικό, μου άρεσε πάρα πολύ το πώς προσέγγισες τα θέματα και πώς ρε παιδάκι μου το point of view σου ήταν ενός νέου που το ζει όλο αυτό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στη λίστα σιγά σιγά.
Okay. Από τις αγαπημένες μου λίστες. Χαίρομαι. Μέχρι στιγμής. Και να ξεκινήσω κατευθείαν από το αγαπημένο μου. Ήθεσα να το πάω χρονικά. Κοίτα, μα και εγώ το πώς τις κατηγοριοποίησα δεν είναι, ήταν απαραίτητα με τη σειρά που ήθελα να αναφερθούν. Οπότε πάρ' το πάνω σου, δεν ξέρω. Ωραία. Θα ξεκινήσω με Mick Jenkins γιατί δεν έχει ξανααναφερθεί. Okay. Και το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Μου έχει βάλει το jazz. Ναι. Και... δεν ήξερα ποιο track να βάλω. Ναι, τώρα, ναι, όχι. Ναι. Αυτό πήγα να σου πω ότι όλο το album. Γενικά όλη τη δισκογραφία. Το Mick Jenkins το διάλεξα ενώ η υπόλοιπη λίστα είναι κυρίως επιρροές που είχα σαν μικρός. Ο Mick Jenkins είναι ο τελευταίος MC που νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ influenced από εκείνον και τον έχω λιώσει. Εντάξει, ο Man τώρα δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ενώ είναι άχαστος σε όλα τα levels, αισθητικά, στοιχουργικά. Νιώθω ότι είναι πάρα πολύ καλός τύπος, παράλληλα παρακολουθώ συνεντεύξεις του και τέτοια. Σοκ, ρε. Όποιος δεν το ξέρει, πραγματικά μπείτε, ακούστε Mick Jenkins, γιατί ο Man τώρα ξεφεύγει. Και κάνει collabs τρελά τώρα, Bad Bad Not Good, έχει tracks. Το Drowning, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχεις δει το βίντεο κλιπ αυτό. Το έχω δει, ναι, ναι. Έχεις δει τι έχει κάνει ο Man. Στο βίντεο παίζει ένα πλάνο που του πατάνε ενός Man το γόνατο στο λαιμό και λέει ο άλλος I can't breathe και είχε βγει αυτό το πράγμα πριν πεθάνει. Ναι, ναι, ναι. Ο Floyd που πέθανε έτσι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι φάση. Νομίζω όλο το βίντεο κλιπ είχε αυτό το concept, ρε παιδάκι μου, του σκλάβου. Ναι, του... ναι, καλά, ξεκάθαρα. Ναι, Mick Jenkins τώρα, μαλάκα, θεός. Τον έχω λιώσει. Δεν έχω λόγια για το Man, ρε. Τρομερός. Είναι σε όλα τα επίπεδα top. Top, top, top. Και εμένα, κάπως με. Από το Mick Jenkins, κάπως αγάπησα και το λίγο πιο wavy πράγμα, ρε παιδί μου, και έφυγα λίγο από το aggressive rap, son και ντε. Και ναι, πολύ επηρεασμένος από αυτόν. Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ότι σαν ήχος. Πώς το βλέπεις αυτό, ρε παιδάκι, με αυτό το πιο wavy, το πιο ναι, chill ναι, ναι, που κάνει ναι. Ο Mick Jenkins, ας πούμε. Πλέον γουστάρω Tigger. Εμένα γενικά μου έλειπε από την Ελλάδα αυτό, ναι, ναι, ναι. Σαν ήχος. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις το delivery εδώ στην Ελλάδα αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή και εγώ αυτό λέω πάντα, ότι μου λείπει αυτό το πράγμα. Και αυτός μου έδωσε full το κίνητρο ότι να πάω λίγο προς αυτό το μονοπάτι, ρε παιδί μου, αν μπορέσω. Δηλαδή, εγώ πάντα, ας πούμε, με τα soul και τα jazz πράγματα δεν ήμουν εξοικειωμένος και σαν είδος δεν το άκουγα και ποτέ. Αυτός είναι από τους καλλιτέχνες που έκανε ένα κόμπο, ρε φίλε, τόσο όμορφο και δεμένο που λέω μαλάκα ψήνομαι. Αυτός είναι ο ναι, τρόπος. Ναι, 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 ψήνομαι. Γιατί είπες ότι είναι δύσκολο να γίνεις στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο ή αν είναι μέχρι τώρα η ιστορία που δεν έχει δείξει πουθενά κάποιος. Α, σαν επιρροή ότι δεν ναι, το έχουμε. Ναι, ναι, αυτό νιώθω, ρε φίλε, ότι εντάξει, υπάρχει το ελληνικό, δηλαδή όταν ακούμε ελληνικό rap, όλοι φανταζόμαστε κάτι. Ναι, λίγο ναι. Μινόρε, λίγο πιο ακουστικό πράγμα, αυτό, βρωμό drums. Ναι, ναι. Που δεν είναι αυτό, ότι ρε παιδί μου, μακάρι να μην παραμείνει έτσι, αλλά η ιστορία έχει δείξει. Δηλαδή, έχω παραδείγματα, ξέρω εγώ, σε ποιο ο Τάφ ίσως να έχει κάνει κάτι που να πλησιάζει, ξέρω εγώ, Λιάκος. Σωστά. Αλλά γενικά δεν είναι. Και πάλι με πιο παραδοσιακό ναι, ελληνικό. Και λίγο τρόπο. Πιο γκρουβάτο, funk και πάντα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει πολύ παίξει. Ναι, γιατί έχει πολύ μαύρη επιρροή, φαντάζομαι, αυτό. Που είναι πιο στην κουλτούρα αυτό, τους. Αυτό. Okay. Πάντως εγώ το λέω σε όλους, δηλαδή όσοι καλλιτέχνες μου λένε για Mick Jenkins και αντίστοιχα ακούσματα, ανυπομονώ πώς και πώς να ακούσω στην Ελλάδα full on. Τέτοιο ήχο. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Full on. Και το δεύτερο που με ενθουσίασε και δεν έχει αναφερθεί ποτέ και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι Joey Badass. Μου έχει βάλει το Christ Conscious. Mad respect, ρε φίλε, στο man. Εντάξει, ο Joey Badass νιώθω, ρε φίλε, ότι μετά το Golden Era είναι ό,τι πιο Brooklyn έχει βγει ποτέ. Εντάξει, το παιδί τώρα ήταν 15 χρονών και έφτυνε τη Παναγιά στα μάτια. Νιώθω ότι είναι, ρε φίλε, ο rival του Big L, ο Joey Badass, ρε φίλε. Δηλαδή, okay. Κοιτάξει, και νιώθω ότι σαν φυσιογνωμία αυτός ο Μάρκος, καταρχάς είναι φιέστατος. Άνοιξε την προέρα τώρα οριακά ανήλικο. Είναι 28-29 χρονών τώρα, ρε φίλε. Δεν μιλάω για επιτυχία οικονομική, αλλά έχει κάνει τα πάντα, ρε φίλε. Και είναι full underrated παράλληλα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι dope rap, ρε φίλε, είναι Brooklyn vibe όσο δεν πάει, που μετά το Golden Era, δηλαδή μετά το 2002, αυτό το πράγμα κάπως είχε αρχίσει να χάνεται και νιώθω ότι ο Joey το ξανάφερε με τα όλα, ρε φίλε. Και εξυγχρονισμένο, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, και... ναι, ναι, ναι. Full γάματος. Ειδικά αυτό το album, το Badass, για μένα ήταν η καλύτερη του δουλειά. Πολύ, πολύ ωραία δισκογραφία και το 1999 ήταν top δίσκος. Το όλο American Badass λίγο... Okay, εγώ τον έχω ακούσει πολύ και γούσταρα Capitalistis επίσης πάρα πολύ που κάνανε φασάρα μαζί τώρα τα παιδιά και φαινόντουσαν έτσι κάπως ότι με τον Joey και το προέρα στις αρχές του μου βγάζε το vibe ότι
πολύ family, ρε φίλε. Ήταν όλο αυτό. Ότι βγάζαμε πολύ αυτό, ότι είμαστε παρέα παιδιών που κάναμε αυτό το πράγμα και γουστάρουμε τη ζωάρα μας. Και είμαστε και πάρα πολύ καλοί. Ναι, Joy. Που αυτό ήταν. Ναι. Μετά, αν παρακολούθησες που κάναν τον Beast Coast εκεί με τους Flatbush, με όλο αυτό. Πολύ ωραίο wave, και εγώ ήμουν πολύ εκεί. Χθαράδες. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μιας που αναφέραμε τον Μπάντας. Ο Μπάντας είναι ένας καλλιτέχνης που όντως έφερε αυτό το old school. Και τον βλέπουμε ότι ξέρεις, μετά έκανε συνεργασίες με αρώματα, ξέρω εγώ. Έγινε ηθοποιός. Έγινε ηθοποιός. Γενικά μπήκε, ρε παιδάκι μου, σε ένα πιο celebrity status, ας πούμε. Αλλά πριν που μιλάγες γι' αυτόν, μιλάγες ενθουσιασμένος, ας πούμε. Πώς το βλέπεις αυτό, τη μετάβαση? Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Επειδή πολλές φορές το συναντάω σε ανθρώπους που κάποτε έχω εκτιμήσει ή εκτιμάω, ότι να παίξει ένα transition που να μην με συγκινεί εμένα πια. Ρε φίλε, τις περισσότερες φορές επιλέγω να μην κάπως καταπιάνομαι από το που έχει καταλήξει ο άλλος τώρα, γιατί εμένα αυτό το αέρα του με ενέπνευσε, ρε φίλε, τον γούσταρα full. Δηλαδή κάπως μ' αρέσει και λίγο, γιατί δεν συζητάμε τώρα το ποιόν του σαν άνθρωπος. Αλλά στο μουσικό κομμάτι, ρε φίλε, για μένα ήταν αυτός που πρέπει να είναι ανέκαθεν. Οπότε τώρα ξέρω εγώ, ρε φίλε, σε τι μονοπάτια έχει μπει αυτός τώρα, τι λεφτά του έχουν προσφέρει, πώς το ζει στο κεφάλι του, άμα κουράστηκε γρήγορα ή όχι. Εγώ νιώθω, ρε φίλε, ότι ο Μάν είχε μια δεκαετία που ήταν πολύ καλός. Ξέρεις γιατί σε ρώτησα? Γιατί ένιωσα τον ενθουσιασμό σου για το συνολικό του μπάντας. Ναι. Δηλαδή για όλη την πορεία. Γιατί και εγώ πάντα εκτιμώ ότι αυτός είναι rapper, ok, αλλά κάνει και modeling, δεν ξέρω. Κάνει και ηθοποία. Ναι. Και πάντα το εκτιμώ αυτό. Απλά πολλές φορές κρίνεται ότι μα εσύ ήσουν ένα underground rapper, ρε φίλε. Ναι. Όχι, του το δίνω, ρε φίλε, γιατί είναι ακόμα μικρός. Okay. Δηλαδή. Είναι τώρα 29 χρονών και εγώ νιώθω ότι, ρε φίλε, ο τύπος έχει χαράξει μια πορεία που σε άλλους παίρνει τώρα πολλές δεκαετίες. Άφησε το στίγμα του νωρίς. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, ναι. Η αλήθεια είναι δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ τώρα που βρίσκεται. Τελευταία φορά τον άφησα σε κάτι ταινίες που έπαιζε. Δεν ξέρω πόσο βαθιά στο άλλο industry έχει. Ναι. Αλλά δεν είναι και πολύ ενεργός μουσικά τώρα. Τώρα δεν είναι, όχι. Είναι. Αλλά, ρε φίλε, ξέρω εγώ, είχα οι δύο δισκογραφικές δικές του τώρα. Θα μου πει, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό παράλληλα. Ναι. Του τα έχει γυρίσει έτσι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Σε ρωτάω γιατί με ενδιαφέρει γενικά να το εξετάσω αυτό και με Έλληνες καλλιτέχνες. Ότι ρε παιδάκι μου, καλό είναι κάποια στιγμή να γίνει ένα breakthrough. Ότι άκου, μπορείς να είσαι ένας rap καλλιτέχνης που εκπροσωπείς κάτι, αλλά μπορείς να κάνεις και άλλα αυτό, πράγματα. Μα γι' αυτό εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να τον κρίνω τον άλλον. Εκτός, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς δεν είναι εξ ολοκλήρου γι' αυτό. Άμα κάνει τώρα χοντράδες. Φυσικά, ναι. Αλλά τώρα, ειδικά όταν μιλάμε στο Βελινεκές τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου πώς ένας Joy Bandas, ας πούμε, που 18 χρονών, φίλε, είχε όλο το industry στα πόδια του, τώρα, ξέρω εγώ, πουλάει αρώματα ή whatever. Βγάζει και λίγο νόημα, δηλαδή ζει το American Dream, man, φίλε. Ναι. It's okay. Θα κάνω πέρα όλο το εξωτερικό για να καταλήξουμε στην Ελλάδα, ok. Ματ Βίλεν μου έχεις βάλει. Δεν χρειάζεται από κάτι να είναι. Άλλος από εκεί, ρε φίλε, που. Και οι δύο, να πούμε. Ναι. Και με Doom. Εντάξει, ειδικά για τον Doom, ότι ρε φίλε, ο Μαν δεν ξέρω αν πήρε ποτέ τα credits που του άξιζαν αυτός ο άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι τα ήθελε ποτέ. Δεν τα ήθελε, όχι. Νομίζω ότι. Ό,τι πιο καμένο έχει παίξει. Δεν ξέρω. Αυτός ο Μαν, ρε φίλε, τώρα. Όλο αυτό το mentality. Δεν ξέρω, σκάει από το 91 με δισκογραφία. Αρχικά δεν ξέρω πολλούς rappers που να έχουν τόση δισκογραφία όσο Doom. Ναι. Που έσκασε KMD, μετά έσκασε σαν Doom, μετά έσκασε Victor Von, μετά ένα King Ghidorah. Το τρικέφαλο, μπράβο, ναι. Το Take Me To Your Leader, που ξέρω εγώ έβγαλε το 2003 τρεις δίσκους, το 2004 άλλους τρεις, που ήταν όλοι top οι δίσκοι. Ναι. Δεν ξέρω τι έκανε αυτός ο Man, ρε, πραγματικά. Και είναι ο rapper που δεν θέλει adlibs, ρε φίλε, γιατί. Δεν περνάει μιλισεκόν που να μην χώνει μπάρα. Τώρα εντάξει, next level ο Doom. Γουστάρω πάρα πολύ όλη τη φάση αυτή με το μυστικισμό και τις τρέλες που έκανε ότι σκάω με full band και εν τέλει τα έπαιζε μόνος του όλα. Ή δεν έσκαγε καν στο live. Ναι, δεν έσκαγε τώρα. Έβαζε ένα ξαδερφό του με μια τρέλα, μάσκα. Τρέλα ρε φίλε, εδώ ξέρω εγώ σκάει το Operation Doomsday που είναι τώρα ορισμός του classic και λες okay, εντάξει αυτός ο άνθρωπος θα καβαλήσει το κύμα. Και σκάει δύο χρόνια μετά KMD πάλι, ξέρω εγώ. Τίποτα στα αρχίδια του, ρε. Άσε που είναι από τα λίγα conspiracy theories που πιστεύω. Όχι. Εντάξει, πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μας φεκάζουν παιδιά. Δηλαδή. Αλλά ρε φίλε, ο Μαν, νομίζω ότι είναι ακριβώς η περσόνα που μπορεί να έχει σκηνοθετήσει το θάνατό του. Το θάνατό του, Και ξέρεις γιατί.
Καλά, παίζουν full theories τώρα γι' αυτό. Ότι ζει ή ότι. Ότι ζει, ε. Okay. Ψιλοφούλα να το πιστέψω αυτό. Αρχικά, παρακολουθούσα λίγο έτσι όταν είχε φύγει που δεν υπάρχει ιατροδικαστική γνωμάτευση για το θάνατο. Δηλαδή, η μόνη τύπησα ήταν η γυναίκα του που είπε, ξέρω εγώ, έκανε έναν επίλογο για το πόσο καλός μπαμπάς ήταν, ξέρω εγώ, και ότι εν τέλει έπαθε καρδιά. Και το extra hint είναι, ρε φίλε, ότι ο Metal Face, που είναι ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Doom στο κόμικ, έχει ακριβώς την ίδια σειρά πραγμάτων που κάνει. Έκανε ραντομιές, το έπαιζε hero και ήταν villain. Έκανε τέτοια στην ιστορία και εν τέλει σκηνοθετεί το θάνατό του. Okay. Ο Metal Face. Δεν την ήξερα αυτή την πληροφορία. Okay. Και λέει, ρε φίλε, αν κάποιος είναι ικανός να το κάνει αυτό το πράγμα και να σκάσει 65 χρονών μετά 70 και να πει αυτός είμαι, ξέρω εγώ, με ένα δίσκο ακόμα, είναι Doom, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Σημειώστε το. Και εσύ είναι ότι ανακοινώθηκε. Δηλαδή, εγώ το μόνο στοιχείο που είχα ήταν ότι ο θάνατος του ανακοινώθηκε πολύ μετά. Φουλ μετά. Δηλαδή, τύπου ήταν ότι ανακοινώθηκε, νομίζω, πρωτοχρονιά. Σωστά. Ναι. Οπότε, εγώ απλά σκέφτηκα ότι απλά ο Μάν παίζει να είπε στην οικογένεια. Τα μαγείρεψε λίγο εκεί. Ότι, παιδιά, όποτε και να πεθάνω, κρατήστε το και πείτε το πρώτη του χρόνου, ξέρω εγώ, να του γαμίσετε τη χρονιά του. Και δεν παίζει γνωμάτευση, ρε μπρο. Δεν έχει βγει κανεί να πει ποιο ήταν το αίτιο και να είναι αυτό το πράγμα, ξέρει. Επικυρωμένο κάπως. Μόνο η γυναίκα του. Που εντάξει, τώρα ξέρεις. Μ' αρέσει και λίγο να το πιστεύω. Δεν είναι ότι το πιστεύω, αλλά γουστάρω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως, αν γινόταν αυτό, δηλαδή αν έβγαινε στα 65 του και έβγαζε άλμπουμ. Full respect. Θα παθαίναμε όλοι. Ναι. Okay. Και να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Να πούμε, Γιάννη μου. Για το πόσο σημαντικός ήταν ότι βγήκε και επεισόδιο στο Ατλάντα. Σωστά. Okay. Ψαγμενιά. Ατλάντα, δείτε το. Νομίζω θα μου πεις να πω να κάνω subscribe, έτσι όπως ξεκινήσεις. Γι' αυτό ψάρωσα, αρχώθηκα. Γιατί μου κάνεις κάτι τέτοια. Ναι, Mad Villain Albumara, classic. Ίσως από τα σπουδαιότερα classic, ρε φίλε. Ναι, έτσι μάθα. Που την ίδια χρονιά έβγαλε άλλα δύο άλμπουμ. Το 4 δεν βγήκε το Mad Villain. Σωστά. Τι είχε βγάλει το με Victor Von, το Vaudeville Villain. Και πρέπει να έχει χάσει και άλλο ένα που ήταν το άλλο project. Neruvian Doom, πώς το έλεγε. Το 5 νομίζω. Το 5 ήταν αυτό. Ναι. Anyway. Ναι. Αλλά έβγαζε. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι στοιχουργικά. Top είναι, ρε μπρο. Είναι top. Αλλά και full conscious. Και έχει μια πολύ καμένη προσέγγιση. Δηλαδή είναι ο τύπος που δεν θα σου το δώσει το punchline, ρε φίλε, όπως το θες. Είναι ο τύπος που σου λέει, θες να καταλάβεις τι λέω. Ακολουθάμε. Πάρε χαρτί και στη λέω. Δεν ξέρω, μην κάνεις τίποτα άλλο. Βάλ τα ακουστικά σου, ρε φίλε. Και άμα θες να το πιάσεις, θα το πιάσεις. Είναι καμεναράς, ρε φίλε. Ναι, αλλά ναι. Για μένα είναι rap genius, ρε φίλε. Ήταν. Και να πούμε ότι είχε φέρει και μια προσέγγιση τότε στο rap. Όλο αυτό με το stream of conscious. Ότι απλά γράφοντας. Ναι. Πάει κάπου, αυτό. Ξέρω εγώ. Μέχρι τότε δεν έπαιζε πολύ σαν λογική. Αυτό. Και είναι πολύ παλιός. Δεν είναι ότι να το κάνει. Και μετά το Doom ξεκίνησε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση. Έπαιζε, ότι ξέρεις, η τελευταία λέξη σε οδηγεί στην επόμενη μπάρα και πάει. Είναι ο ορισμός αυτού του πράγματος ο Doom. Ναι. Που ας πούμε εγώ, σαν ακροατής, γενικά δεν είναι ότι με ψήνει αυτό. Δηλαδή είμαι της αμεσότητας. Μ' αρέσει, ρε φίλε, να το ακούω το punchline και να το τρώω instant. Όχι να είναι εύπεπτο, ρε παιδί μου, αλλά να παίζει αμεσότητα στο rap, να είναι γκρούβα, να είναι οριοθετημένο κάπως αυτό. Ο Doom είναι ο μόνος artist που κατάφερε να μου το κάνει με την abstractilla αυτή και να γουστάρω full. Απλά να τον ακολουθάς, ό,τι και να πει. Okay. Και για να κλείσω και του εξωτερικού. Τι άλλο έχω. Έχεις δύο. Θα σε πάω στους γου, γιατί αναπόφευκτα. Okay. Ήταν το πρώτο που έβαλα. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πω εγώ. Και μου έχει βάλει το Method Man. Ναι. Και είναι ο αγαπημένος μου Method Man. Ναι, ανέκαθεν. Εντάξει. Τους άκουσα και πολύ νωρίς, γενικά. Δηλαδή, είχα την τύχη στα πρώτα μου ραπ ακούσματα γενικά να ακούσω και γου. Και εντάξει, μόλις ανακάλυψα το Method Man, τύπου γκρεμίστηκαν τα πάντα, ρε φίλε, στο κεφάλι μου. Και ήταν το πρώτο track που άκουσα κιόλας αυτό. Και παραμένει να είναι ακόμα αγαπημένος μου MC μέχρι τώρα, δηλαδή. Από όλους overall, τύπου. Ναι. Okay. Δεν μπορώ να πω καλύτερο σον και ντε, που πιστεύω ότι... Τεχνικά εγώ το πιστεύω. Είναι σίγουρα στο Hall of Fame, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, αυτός ο Man τώρα η χρειά της φωνής, το delivery, η κινησιολογία, τώρα... Το πώς έσκαγε, ας πούμε, αυτός είναι το ανάποδο από τον Doom που λέγαμε πριν. Ότι είναι ατόφιο το punchline, δεν θέλει πολλά, ρε φίλε, θα στο δώσει εκεί, θα σε καρφώσει, θα το φας, θα ηρεμήσεις. Ο Method Man είναι αυτό, ρε φίλε, επιβλητικότατος, ρε φίλε. Ναι. Ότι ξέρεις, λαμβάνει το χώρο που του αρμόζει instant. Το επιδίωξε και το κατάφερε
Και αναλύωτος, δηλαδή ακόμα σκάει δουλειές, ρε φίλε. Και αυτός φοβερή πορεία, δισκογραφική. Και πολύ ωραία πορεία και σαν άνθρωπος, εγώ θα πω. Δηλαδή, ναι. Λίγο που τον έχω παρακολουθήσει. Όσο και αυτός έτσι καλός. Όσο μεγαλώνει. Ναι, ναι. Ξέρεις, λέει καλά πράγματα. Ισχύει. Τώρα γίνει γυμναστηριακός. Ναι, και λέει ρε παιδάκι μου, ότι ξέρεις και τα παιδιά μου δεν θέλουν να πίνουν. Ναι, 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 ναι. Και full πορεία κι αυτός. Εντάξει, τα τικάλ όλα ήταν γάμισέτα, αλλά και τα μέθλα που τώρα και που τα έχει... blackout. Ναι, και τα blackout ήταν. Καλά, το how high που βγάλανε με τον άλλον εκεί. Με τον Redman, ναι, ναι. Άλλη τρέλα. Μεθ τώρα εντάξει. Ναι, νομίζω για μένα είναι από τους goats, ρε φίλε. Ναι. Και έπαθα και. Επειδή τον άκουσα και πολύ πιτσιρικάς. Δηλαδή, παίζει να ήμουν, ξέρω εγώ, 13 χρονών όταν πρώτο άκουσα μεθ. Γκρεμίστηκε κάτι μέσα μου. Λέω, μαλάκα, και αυτό είναι το ραπ. Όντως τελικά. Τι άκουγα εγώ τώρα. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Και ήτανε. Και ξέρεις εγώ πάντα τι εκτιμούσα, ότι ο Method Man, πέρα από αυτό που είπες, ότι όταν ράπαρε γέμιζε ο χώρος. Γέμιζε ο χώρος πριν ράπαρει. Δηλαδή και μόνο με το πώς θα έσκαγε ντυμένος και με τι attitude θα έμπαινε κάπου. Εμένα με κεντρίζει αυτό το πράγμα στον άλλον, γιατί έχει το confidence χωρίς όμως να φαίνεται αλαζόνας. Δηλαδή είναι από αυτούς που λες ότι ασυμπάθιστος. Ναι, ναι, ναι. Το κάνει, αλλά το αξίζει. Πρέπει ναι, να ναι. Το κάνει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να το κάνει, ναι. Οκ. Okay. Παίζει ρόλο για σένα από ό,τι έχω καταλάβει γενικά από τις επιλογές σου, γιατί και ο Mick Jenkins, ας πούμε, είναι αρκετά stylish με ναι, ένα ναι. Πιο μοντέρνο τρόπο. Και ο Μπάντας πάντα το είχε, ας πούμε. Τώρα που το λες, το σκέφτομαι. Και ο Method Man πάντα έσκαγε έτσι πολύ έξτρα στάιλα. Παίζει ρόλο, δηλαδή. Ο Doom όμως. Εντάξει, ο Doom είχε την περσόνα, ρε παιδάκι. Όχι, ναι, δείξτε. Ίσως υποσυνείδητα να μου λειτουργεί κάπως, ρε. Σου λέω, είναι η πρώτη φορά που το σκέφτομαι τώρα που το αναφέρεις. Αλλά πολύ πιθανό να παίζει και ένα ρόλο. Ναι, το flex αυτό. Όχι, ότι είναι ένα συνολικό πακέτο, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Έχει το pack. Μπορεί να είσαι στάιλας, σαν ράπερ. Αλλά και το να σκάς και να το εκπροσωπείς ναι, κάπως. Ναι, ναι, το γουστάρω, ρε. Αυτό το δίνει έξτρα πόντους. Ναι. Full, full. Ναι. Okay. Και τελευταίος εξωτερικού, Ocean Wisdom μου έχεις βάλει. Εντάξει, άλλος από εκεί. Τεχνηταράς. Ναι, ρε φίλε. Με αυτόν έπαθα το άλλο. Ότι στα technical, εντάξει, μετά τον Eminem. Mm. Και που εγώ γουστάρω και Αγγλία full. Και έχω βάλει το track με το Dizzy μαζί. Σωστά. Γιατί μου αρέσει το grime πάρα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή έχω ψαχτεί με grime κάπως, το γουστάρω ακούω full τίγκα και τον Dizzy τον γουστάρω και αυτόν full. Και εντάξει, Ocean επίσης, αν και τώρα ρε φίλε κάπως έχει μια ύφεση, είχε ένα αέρα ρε φίλε που πιστεύω ρε φίλε το κατέκλυσε όλο το game για λίγο. Μου αρέσει και πάρα πολύ το αγγλικό το vibe ρε φίλε, δηλαδή το ότι συνδύασε το τόσο τεχνική με αυτή την προφορά και είναι και τζαμαϊκανός. Και ούτε αυτός είναι μαλάκας παράλληλα, δηλαδή και αυτός παρότι είναι έτσι καγκουραίος, αν ακούσεις και πιο wavy tracks του ρε έχει φίλε, να πει, ναι, ναι. Ναι και σεβαστικός, δεν λέει, έχει ιδεότητες πολλές. Ναι, γουστάρω Ocean full και τον ακούω τίγκα ας πούμε και τώρα, πολύ πολύ ακούω full Ocean. Ήταν αυτό που είπες, ήταν κάποια χρόνια που όντως είχε κάνει takeover ναι, ναι, ναι. Και ανέστησε και όλο αυτό το high focus ναι, και ναι, κάπως ναι, το... Ναι, ναι. Και είχε fit με το Method Man επίσης. Θα στο έλεγα μετά ότι ήταν αναπόφευκτο. Δηλαδή ότι ο Method Man βρήκε ένα πιτσιρικά Άγγλο και λέει με αυτόν εδώ θα κάνω fit. Λέει πολλά για τον ίδιο ρε μπρο, sorry. Γιατί δεν στα αρχίδια το Method Man. Τώρα να πάει στην Αγγλία να κάνει fit με ένα πιτσιρικά 19 χρονών. Ναι, 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 ναι. Και να πούμε πριν που λέγαμε για το release ότι πιει κουτάνκ. Ενώ το κουβάλει Ocean. Τύπου, α, καλά εννοείται. Ocean ήταν εξαιρετικό όταν είσαι και το live. Και ο γιος του ODB. Του ODB, ναι, ναι, ναι. Top, top. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό που είπες για grime. Ότι πιο, επειδή και εμένα μου αρέσει πολύ, πιο wave έφαγες. Δηλαδή όλο αυτό, Dave Stormzy, Skepta, όχι. Wiley, Kano, Dizzy Rascal. Σοβαρό. Εντάξει, και ο Skepta στα παλιά του, γιατί και αυτός ήταν αλυταράς full σωστά, στα παλιά του. Σωστά. Αυτό το Early Zeros μου άρεσε εμένα, το grime. Που... Σκληρό, ναι, ναι, ναι. Ναι, ρε. Και νομίζω είναι το μόνο rap είδος παγκοσμίως που δεν κατάφερε να μιμηθεί κανένας ποτέ. Σωστά. Δηλαδή είναι τόσο signature της Αγγλίας που ούτε καν οι Αμερικάνοι δεν κατάφεραν να κάνουν grime. Σωστά. Ενώ ο Drill, ας πούμε, που ήταν ξέρω εγώ, το παραπέδι της grime, έκανε όλες τις πλανήτες ξαφνικά μέσα σε δύο χρόνια άκουγες Drill παντού. Ενώ το grime δεν κατάφερε να το κάνει κανείς. Ήτανε τώρα ορισμό, ήτανε το milestone εκεί του rap για αυτούς. Ναι. Και το θεωρώ ακριβώς γι' αυτό το λέω πάρα πολύ skillful είδος. Και μου αρέσουν και τα κλαμπόμπιτα αυτά τα βρώμικα. Είναι από τα λίγα, και εγώ δηλαδή σαν MC ας πούμε που γράφω και πιστεύω ότι είμαι σε ένα επίπεδο καλό. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το μιμηθώ, ρε μπρο. Ξέρετε, νομίζω παίζει ότι... γλώσσα πάρα πολύ. Αυτό πήγα να σου πω, νομίζω ότι είναι συνυφασμένο με την προφορά full.
με την προφορά που έχουν. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε ακούσει και Αμερικάνους που έχουν πάει να το κάνουν κάπως και ακούγεται cringe. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Ναι, ναι. Γι' αυτό είμαι γκραϊμάς ότι σαν ακούσματα το γουστάρω τίγκα. Okay. Τίγκα, τίγκα, ναι. Και είπες και τα σκληρά εκεί, Wiley και ναι, τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ο οποίος είναι και beatmaker σε όλα του τα track σχεδόν, ο Wiley. Okay. Fun fact, Esky Boy. Άρα να μην ρωτήσω στην κόντρα με το Stormzy με ποιον ήσουνα. Εντάξει, με αυτά ρε φίλε, γελάω λίγο. Μ' αρέσουν όλοι, ξέρεις, όταν έχει να κάνει με Αγγλία. Μ' αρέσει απλά το beef, ξέρεις, το παρακολουθένε. Και πόσο μας αγγίζουν, κλαίει. Ναι, ναι, αυτό. Okay. Ωραία, και πάμε Ελλάδα τώρα. Εντάξει, Ελλάδα τα περισσότερα τα είδα να έρχονται. Ναι. Και είναι λίγο μονόδρομο. Και είναι αναμενόμενο αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, σαν το Μας, η σκιά του Δράκου Σαμουράι. Εντάξει. Δεν επειδή είπες τώρα τον αγαπημένο μου, καλά μαζί με τον Μάκη, τον Λαπιθίτα, που είναι εμένα, δηλαδή το 2 ΚΚ. Ναι. Τυχαίνει να είναι οι δύο αγαπημένοι μου MCs ανέκαθεν. Τους έχω ακούσει άπειρα. Ο Σαντομάς τώρα είναι για μένα ο πιο γου. Δηλαδή, ό,τι πιο κοντινό σε γου στην Ελλάδα ήταν ο Σάντορ, φίλε, για μένα. Και είναι. Hip hop mentality τώρα στο έπακρον. Προσεγμένος. Δηλαδή, ο Σαντομάς είχε αυτό που σου έλεγα που εγώ σαν ακροατής με κερδίζει τώρα instant, την αμεσότητα, ρε φίλε. Ότι ενώ είναι και skillful, δηλαδή δεν είναι ότι απλά. Σύνθετα flows, ναι. Ναι, ναι. Ρε, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι ότι θα πει, ξέρω εγώ, ψαγμενιές που. Είναι αυτό, βαράει το punchline και σε κεντρίζει κατευθείαν, ρε φίλε. Σαν το έχω ακούσει άπειρα και το ισκιά του τράμα και το Δράκου Σαμουράι, ενώ ήταν και αυτός από τους artists που δεν μπορούσε να διαλέξει το track. Το έβαλα γιατί ήταν από τα πρώτα έτσι storytelling που είχα ακούσει που ήταν σαν να βλέπω ταινία, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το track. Δηλαδή αυτό το χαρακτήρα εγώ, τη σκιά του Δράκου Σαμουράι, είναι σαν να τον ξέρω πολύ καλά πλέον, ρε φίλε. Και αυτό επίσης το storytelling για να το κάνεις και να δημιουργήσεις την εικόνα και να σε βάλει στον κόσμο που θέλει ο άλλος, το θεωρώ πολύ απαιτητικό. Διάλεξα αυτό το track για αυτό το λόγο. Okay. Αλλά ναι, mad respect στον Σάντο. Με κάλυψες. Και ξέρεις τι, σκεφτόμουν ότι όσο μίλαγες και έλεγες ρε παιδάκι μου για το πόσο σύνθετο αλλά πόσο άμεσο είναι, ναι, το punchline, ναι, ναι, του, σκεφτόμουν πάντα ότι πόσο δύσκολα pattern είχε ο Σαντομάς. Δηλαδή το πώς οι λέξεις μπλεκόντουσαν, ναι, ξέρεις. Δυσκολευόσουν να το παρακολουθήσεις και όταν έσχεγε το punchline ήσουν εκεί. Σου βγάζει μια απλό, ναι, που ναι, να, ναι, καταφέρεις, ναι, τώρα το απλό, όχι απλοϊκό, αλλά το να καταλήγει αυτό το πράγμα απλό, για μένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ναι, ναι. Και ο Σάντο το κάνει αυτό κατά κόρον, ανέκαθεν. Και ο πιο underrated, λοιπόν, με διαφορά. Θα σου πω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί το συζήταγα προχτές με τον Νίκο από το Cuber και κάτι λέγαμε, ρε παιδάκι μου, για τον Σαντομά, κάπως το έφερε η κουβέντα. Και μου είπε μια κουβέντα πάρα πολύ ωραία που μου λέει ότι ο Σαντομάς απλά υπάρχει ένα συλλογικό ασυνείδητο που έχουμε αποφασίσει όλοι εμείς ότι. Μα όλοι τον ακούμε και όλοι λέμε ότι είναι top MC, ξέρω εγώ. Ναι, 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 οπότε τον λέμε αυτόματα I am underrated. Ενώ όλοι μεταξύ μας λέμε είναι top MC, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά πόσο μεγάλος είναι ο κύκλος μεταξύ μας που το λέμε. Σωστά. Από την άλλη, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που ασχολούνται, ναι. Ναι, που προφανώς δεν γίνεται να ασχολείσαι με το ίδιο και να μην τον εκτιμάς αυτόν τον καλλιτέχνη, ρε φίλε. Αλλά ακριβώς επειδή το wave και ο κόσμος τώρα και οι πιο μικρές ηλικίες έχουν ξεφύγει λίγο από αυτό το αέρα του hip hop, που ο Σάντο δεν είναι ότι είναι, πώς να το πω, παλιακός, εν και ντε. Εξυγχρονισμένο, δηλαδή ό,τι και να βγάλει είναι πάντα. Ακούσαμε τώρα και στο, ναι, τελευταίο, ναι, project. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Για μένα ο Σάντο δεν έχει σε καμία περίπτωση τα credits που του αξίζουν. Okay. Σαν MC. Άρα το πιστεύω. Γενικά συμφωνείς με τον όρο underrated ή overrated. Ναι, ξέρω εγώ. Okay. Από ποια άποψη να μην συμφωνεί κάποιος. Με τη λογική ότι ο καθένας, ρε παιδάκι μου, είναι εκεί που του αξίζει. Ότι είναι bigger than music, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι, ανάλογα, ναι, θα μπορούσα, άμα το συγκεκριμενοποιήσουμε, δηλαδή, ναι, δεν με νοιάζει εμένα να πούμε αν έχει βγάλει λεφτά, ότι είναι underrated από αυτή την άποψη, θα έπρεπε να είναι πλούσιος, ενώ άλλοι δεν, ναι, είναι. Όχι. Αλλά στο πόσο συζητιέται, ρε φίλε. Σε θέμα αναγνωρισιμότητας. Ναι, σε, ναι, θέμα αναγνωρισιμότητας, θεωρώ ότι είναι από τους MCs, ρε φίλε, που ένας πιτσιρικάς, μια πιτσιρίκα που ξεκινάει να ακούει τώρα, θα έπρεπε να είναι milestone για την ελληνική κουλτούρα του rap, αυτός. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ. Υπό αυτή την έννοια, μάλλον γι' αυτό λέω underrated τώρα. Ναι, 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 ναι. Αλλά το λέει και ο ίδιος ότι ποτέ δεν ήταν και αυτός ο σκοπός του, ρε παιδί μου. Γι' αυτό, δηλαδή, γι' αυτό σε ρώτησα. Από την άποψη αυτή έχεις και εσύ το δίκιο σου ότι και αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Είναι συνειδητά εκεί, ναι, που, ναι, είναι, ναι, ρε παιδάκι, ναι, ποτέ. Μου. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων είναι ότι είναι από τους καλύτερους MCs για μένα, είναι στην ιστορία. Και το Infinite.
Όλο, όλο, όλη η δισκογραφία. Και το. Δεν ξέρω αν είσαι το 40-12. Ναι, ναι, εννοείται. Που αυτό το project, κι αν μην ακούστηκε ποτέ, ας πούμε, ρε φίλε. Ναι, από πάντα ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, σκιά το μύρισμα του Δράκου. Και πάμε και στον Δέλτα Πιθήτα. Που. Πώς να σου πω, είναι ορισμός αυτού που λες, με τη λογική ότι είναι πιο αναγνωρισμένος, ρε παιδάκι μου. Αυτό σε γκλίτσαρε το Matrix, ρε. Ναι. Ο Μάκης. Γιατί πήρε όλο το hype του, όχι απλά δεν το ήθελε αυτός. Δεν ήξερε τι ήθελε ο άνθρωπος. Τότε και γαμό, έβγαζε τα tracks του, ρε φίλε, τώρα από κινητό και είχαν μύρια views στην εποχή του YouTube που γάμισε με τώρα. Δηλαδή, ο Μάκης, εκτός του ότι ήταν top MC, τώρα εντάξει, ναι, το παιδί δεν ήξερε τι έγραφε, κατάφερε αυτό που πασχίζουν οι underground rappers να κάνουν. Ξέρεις, να μην προσπαθεί καθόλου. Ναι, και να ισορροπεί μεταξύ, ρε παιδί μου, industry και αναγνωρισιμότητα στη underground, ναι, 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 χωρίς να υδρώσει ούτε δευτερόλεπτο ο λεγόμενος αίδρωτος, δεν τα πειθήτα. Και τον γούσταρε, ρε φίλε, όλη Ελλάδα και έσκαγε. Τώρα, ναι, εντάξει, άμα υπάρχει underground, είναι ο Δέλτα Πιθήτα, ρε φίλε, με διαφορά. Και δεν θα ξαναυπάρξει τέτοιο MC για μένα ποτέ, γιατί είναι και σημείο της εποχής του Δέλτα Πιθήτα. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί νομίζω, ρε φίλε, ότι θα κάπως να αρχίσω να το αναλύω, ίσως και να πω πράγματα που είναι περιτά. Είναι αυτός που ήταν, αυτός που ήταν. Άρα επί κιόλας, εννοείται. Δεν ξέρω, ο Δέλτα Πιθήτα είναι ο αγαπημένος μου, για πάρα πολλούς λόγους. Επειδή είχαμε γνωρίσει. Είναι από τους ανθρώπους που μπορώ να εγγυηθώ και σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, ότι ήταν αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι να πω, ρε. Respect, ατελείωτο, ίσως ο καλύτερος όλων. Σκεφτόμουν και συζήταγα πρόσφατα αυτό, το ότι ο Σαντομάς είναι ένας MC που δεν έχουμε ακούσει τύπου κακό κουπλέ. Mm. Είναι διαχρονικά, ρε παιδάκι μου, καλός MC. Ο Δέλτα Πιθήτα, αυτό μπορείς να ακούσεις ηχογράφηση από κινητό και όλα αυτά, αρκεί ένα κουπλέ να ακούσεις καλό του Δέλτα Πιθήτα τύπου, για να σε σημαδέψει για πάντα, να το θυμάσαι απλά για πάντα, ρε παιδάκι μου. Ναι, που το καλό του Δέλτα Πιθήτα δεν είναι με όρους αυτό καλού. Αυτό. Είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Είναι ένα, θα σε πετύχει, ναι, ένα, ναι, και θα σου αλλάξει, ναι, τύπου, ναι, ναι, την κοσμοθεωρία, ξέρω εγώ. Γιατί ο τύπος δεν στράγγλαρε δευτερόλεπτο, ρε φίλε. Ήταν τώρα το μικρόβιό του αυτό και έβγαινε αυτό το πράγμα. Τώρα με το πιο όμορφο τρόπο, δηλαδή. Το να μπορέσει, εντάξει, τώρα φίλε, ένας άνθρωπος, τώρα όλοι ξέρουμε ποιο ήταν το backstory αυτού του ανθρώπου. Και να καταφέρεις, ρε φίλε, κάπως να έχεις εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά, ενώ εσύ, ρε φίλε, είσαι εγκλωβισμένος σε ένα. Δηλαδή, να μην είναι καν σκοπός σου η κοινωνική απεύθυνση. Να το κάνεις, επειδή αν δεν το κάνεις, δεν θα αντέξεις. Και αυτό το πράγμα που είναι ό,τι πιο. Πώς να το πω. Να έχει τόσο impact. True και ατόφιο και βρωμερό και μαύρο και σκοτεινό. Να έχει τόσο impact στους ανθρώπους, δηλαδή αυτό είναι η επιτομή του true και του underground, του Δέλτα Πιθήτα. Γιατί δεν τον ένιωξε ποτέ να το κάνει. Δηλαδή, μέχρι και εγώ μπορώ να σου πω ότι ναι, και εγώ το έχω μικρόβιο αυτό το πράγμα και είναι το όνειρό μου κλπ. Θα σκεφτώ, ρε φίλε. Το κάνεις πιο συνειδητά. Ναι, 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 θα, ναι, το φιλτράρω αυτό που θα γράψω, γιατί ξέρω ότι κάποιος κόσμος θα το ακούσει. Ο Μάκης νιώθω ότι δεν το έκανε ποτέ αυτό το δευτερόλεπτο. Και παρόλα αυτά, ξέρεις, αγκάλιασε τη μουσική του όλη χώρα, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Νιώθεις ότι, για να χαλαρώσω και το κλίμα, ναι, γιατί αισθάνομαι το πάθος, ναι, που, ναι, έχεις, ναι, για αυτόν τον καλλιτέχνη. Αισθάνθηκες ποτέ ότι αυτό το φίλτρο που λες σε έχει περιορίσει, σε έχει δυσκολέψει τη μουσική σου? Σε επίπεδο γραψίματος, όχι. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα νιώθω ότι έχω πλέον βρει τη χρυσή τομή μεταξύ των δύο πραγμάτων. Γιατί εντάξει, όποιος λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν επηρεάζεται από αυτό, είναι και λίγο ψεύτης, εκτός και αν είναι ο Δέλτα Πιθήτα. Okay. Αλλά όσοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, το κάνουν αυτό, θεωρώ εγώ, εντάξει, δεν θέλω να. Αυτή είναι η εικόνα που έχω και η γνώμη μου, ότι όσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό σε ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, που τους νοιάζει πολύ, δεν το κάνουν χομπίστικα και παράλληλα βλέπουν ότι και το έδαφος είναι έφορο, ο κόσμος το αγκαλιάζει, δεν γίνεται να μην το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει και ο τρόπος να το σκεφτείς με ένα. Σε ένα υγιές πλαίσιο. Πόσο θα το αφήσεις να σε περιορίσει. Ναι, ρε παιδί μου, να μην αποστηρωθείς προκειμένου να ακουστείς, ξέρω εγώ. Αλλά παράλληλα, εγώ ξέρεις τι κάνω. Δηλαδή, το φίλτρο που βάζω κυρίως να γράφω είναι με το σκεπτόμενος εμένα σαν ακροατής. Όχι το τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό ούτε που το ξέρω, ούτε που με έχει νιάξει ποτέ. Αλλά σκέφτομαι πολλές φορές ότι εμένα η μουσική, το rap που μου αρέσει να ακούω, πώς είναι, ρε φίλε.
Και αυτό είναι ένα φίλτρο που μπαίνει στα κομμάτια μου. Αυτό. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για βρισχές και εγώ και τέτοια, γιατί γράφω αυτά που είμαι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εκεί δεν το φίλτρο που μπαίνει είναι ο εαυτός μου μία ή άλλη. Ρε παιδί μου, είναι ένα φίλτρο αξιακό. Mm-hmm. Δεν είναι πώς θα το κάνω το να. Το οποίο εφαρμόζεται και στην καθημερινότητα σου ασχέτως μουσικής, φαντάζομαι. Αυτό. Ναι. Δεν είναι περιοριστικό, δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε, όχι, δεν νιώθω ότι περιορίζομαι σε επίπεδο γραψιμότητος καθόλου. Okay. Γιατί είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Mm, ότι και με πολλούς καλλιτέχνες που το έχω συζητήσει, πάντα υπάρχει αυτό το ότι αυτό μπορεί να μην το πω ή αυτό το κομμάτι μπορεί να μην το κυκλοφορήσω, γιατί μπορεί να περάσει έτσι και. Όχι, εμένα μόνο για προσωπικούς μου λόγους έχω αποφασίσει να κάνω κάτι τέτοιο. Ποτέ για να. Okay. Ξέρετε, έχω παρατηρήσει πολύ εκπαιδευμένος ακροατής και μου γεννάται η απορία ότι ξεκίνησες από πολύ μικρός να ακούς ραπ. Ναι, ξέρω εγώ. Εννοώ ότι ήταν πάντα ραπ τα ακούσματά σου. Ναι, ρε φίλε. Okay. Από τότε που μπορώ να σου πω ότι άκουγα μουσική, όντως. Όχι που μου βάζει δεύτερο πρόγραμμα η μάνα μου, ξέρω εγώ. Ναι, έχω ακούσει, ας πούμε, Παπα-Κωνσταντίνου πριν ακούσω ραπ, αλλά όχι συνειδητά. Ναι, ναι. Ήταν αυτά που παίζανε, ρε φίλε, λίγο από τα αδέρφια μου, λίγο από το σπίτι μου, αλλά ναι, ξέρω εγώ. 10 χρονών άρχισα να ακούω active member, ξέρω εγώ. Okay. Γιατί γελάτε! Γιατί γελάτε! Και πήρε μετά το δρόμο του. Οκ. Ωραία. Και εμείς κούμπρια. Και μιας που είμαστε εκεί πέρα, μου έχεις βάλει money. Μου έχεις βάλει το acid. It's him, ρε μπρο. Οκ. Που δεν τον ακούω πλέον, για τους ευνόητους λόγους. Καλά για τους ευνόητους λόγους. Γιατί δεν είναι το aesthetic μου πια, αλλά με μεγάλωσε εμένα. Δηλαδή η γενιά μου ήταν, αν όχι bong, τότε τι ρε φίλε, πραγματικά. Και το acid tape είναι και ψηλά iconic, ρε φίλε, εντάξει, ας μην κρυβόμαστε. Τι να λέμε τώρα για αυτό το CD, ρε φίλε. Από πού να το πιάσει είναι αυτό το CD. Το άκουγα σήμερα για κάποιον. Ναι. Δηλαδή, αν κάπως απομονώσεις την καμενιά και τη χυδαιότητα που έχει ο στίχος, σαν άλμπουμ, ρε φίλε, είναι σίγουρα στο Hall of Fame των ελληνικών rap albums, για μένα συζητητή. Συμφωνώ. Και σαν κατασκευή. Ναι. Η θεματική του, η αισθητική του. Εντάξει, και τεχνικά τώρα ο Μάν τώρα είναι next level και θα είναι. Είναι αυτός που είναι. Αλλά εντάξει, εμένα με στιγμάτισε το air αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή ήμουνα. Ήταν τα πρώτα live που πήγα στη ζωή μου, η Bong. Και αυτό το CD τώρα εγώ, σαν έφηβος. Ξέρεις, ένιωσα ρε φίλε ότι τώρα θα τα γαμίσω όλα, φίλε. Ναι. Η οργή που είχα μέσα μου και αυτό, δηλαδή με τους Bong και το Money, ένιωσα ότι ρε φίλε ταύτισε σε άλλο επίπεδο κάπως. Και ζώντας και σε. Εγώ μεγάλωσα και στον Άφλιο εντωμεταξύ, οπότε ρε παιδί μου αυτή η ανάγκη υπήρχε πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν είχα ανθρώπους στην ηλικία μου τότε να μοιραστούμε ακούσματα. Mm-hmm. Οπότε ήταν η παρέα μου εμένα, ρε φίλε, η Bong και ο Μάνι. Για 3-4 χρόνια δηλαδή ήμουνα. Σε προετοιμάζανε για την Αθήνα. Ναι. Είναι αυτό. Και εντάξει, και το συγκεκριμένο CD κιόλας, ρε φίλε, νομίζω δεν υπάρχει παιδί της ηλικίας μου. Σίγουρα όχι. Που να μην έχει λιώσει, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, έβαλα το. Υπάρχει. Πόσο χρόνο είναι, ρε μπρο? 32. Εγώ είμαι 25. Και πότε το άκουσε? Είναι ένα. Ναι, εντάξει. Τυχαίνει κι αυτά. Μα εγώ που είναι και συνεργάτη μου, έπαθα πλάκα γιατί κάτι λέγαμε και έλεγα. Ρε, είναι κλάσικ, είναι αλουμάρα. Και μου λέει, μπρο, εγώ δεν το ακούς. Και μου συμβαίνει. Ήξερε την ύπαρξή του και δεν το έχει ακούσει. Ήξερα, ρε, Bong the City είχα ακούσει. Απλά δεν μου έκαναν τότε καθόλου. Οπότε το σκύπαρα όλο αυτό τώρα. Γιατί είχα περάσει ήδη φοιτητή και φυλάκια. Ναι, εντάξει, βγάζει ένα νόημα, ρε, παιδί μου. Ενώ αν δεν το φα. Και εγώ αν τους άκουγα πρώτη φορά ως φοιτητής, μάλλον δεν θα μου το κάνανε αυτό που εγώ μου κάνανε. Εγώ έτσι τους άκουσα, ρε παιδιά, και το έφαγα. Το έκανα, ναι. Αλλά ξέρεις τι, θα σου πω ότι έκανα πολύ, ξεχώρισα πολύ το περιεχόμενο με το τεχνικό τότε. Ναι. Καταρχάς φέρανε τον battle. Όλο, γενικά για μένα, που κι εγώ συμφωνώ ότι πλέον δύσκολα θα ακούσω, ρε παιδάκι μου και όλα αυτά, το τεχνικό κομμάτι που έφερε ο Μάνι στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα είναι σοκ. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ ότι πόσους MCs έχουμε ακούσει που να πάρουν σαν το Μάνι. Δεν παίζουν. Αν εξαιρέσει τώρα τη συνωμοταξία τη δική του, έφερε σχολή,
Καλά, και ο Τζέσι έφερε σχολή. Σωστά, δηλαδή, τώρα, συμφωνώ. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αν δεν ήταν ο Τζέσι, δεν θα ήταν η Bong για μένα. Γιατί ήταν αυτό το aesthetic, ρε φίλε. Το ηχόχρωμα, ναι, ναι. Ναι, και η 8-bit, δηλαδή ήταν ό,τι πιο Αθήνα παίζει για τότε. Ναι, ναι, εντάξει, τρελό κρου, ρε φίλε, τα παιδιά. Τρελό κρου. Συμφωνώ, ναι. Και το Acid Classic. Και δεν ναι. αναφέρεται συχνά και αξίζει, ρε παιδάκι μου, να πούμε ότι είναι καλό MC αυτό. Ότι ναι, πρέπει να αναφερθεί. Αυτό. Είναι και λίγο η κουβέντα αυτή ότι ο καλλιτέχνης και το καλλιτέχνημα, ρε παιδί μου. Σωστά. Που εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να διαχωρίζονται ως ένα βαθμό. Δεν λέω να το σαπορτάρεις ανοιχτά τον άλλον, άμα είναι εν ενεργεία μαλάκα κιόλα. Αλλά είναι το παράδειγμα που λέω και εγώ στι συζητήσει συχνά ότι και ο Νταλή, ας πούμε, ήταν ναζί, ρε φίλε. Mm. Μπορεί να πει κάποιο ότι δεν ήταν καλό ζωγράφο. Δεν μπορεί. Όποιος το λέει, ας πούμε, φορά γυαλιά. Ναι. Με την ίδια λογική, δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει, θεωρώ, για το πόσο καλό MC είναι ο Μάνι. Συμφωνώ αυτό. Δεν του το παίρνεις αυτό. Όχι, δεν μπορείς να το πάρεις. Πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλο debate που έχω σχεδόν με όλους αυτό, με την τέχνη και τον καλλιτέχνη και πόση απόσταση μπορούν να πάρουν, ρε παιδάκι μου, πόσο μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Αλλά είναι σημαντικό να δίνουμε τα εύσημα, ρε φίλε. Σε... ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Στο πλαίσιο που του αντιστοιχεί. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Okay. Πολύ ωραίο που αναφέρθηκε. Ωραία, και μετά πάμε σε κάτι που εγώ δεν θα πω τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί το έχω συζητήσει πάρα πολύ. Μου έχει βάλει βίντεο πεις. Καλώ ναι, τα ναι. παιδιά, 3-0. Ναι, ναι. Το μόνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μου έχει βάλει από το έφλεκτο. Ναι. Ήθελα να το σχολιάσω γιατί επέλεξα το track αυτό χωρίς να είναι ούτε το αγαπημένο μου ούτε ο αγαπημένος μου δίσκος. Αλλά επειδή κάπως και το note που μου είχε στείλει ήταν να υπάρχει μια ιστοριούλα, μια επιρροή κάπως. Επειδή ήταν το πρώτο κομμάτι της που άκουσα 13 χρονών στη Βαρκελόνη από ένα MP3 που είχε αδερφός μου. Και τότε τους έμαθα εγώ, τους Vitapis. Και είχα καεί με αυτό το track, ρε φίλε. Θυμάμαι ότι για 1,5 χρόνο τύπου το έλειωνα. Ναι. Επέλεξα αυτό, αλλά ναι, ούτε εμένα είναι το έφλεκτο το αγαπημένο μου. Και εντάξει, είναι, η Vita Peace δεν είναι καν σε αυτό το track. Δηλαδή είναι ο Asa και ο Pure Form. Και ο Φορτσάτες, ναι. Ναι. Οπότε διάλεξα αυτό λόγω το story. Την πρώτη φορά ναι. που το άκουσα. Ναι, ναι, ναι. Οκ, ναι. Okay, άρα αγαπημένος τον Vita Peace να υποθέσει ο Φορτσάτος. Όχι, Asa. Τον Vita Peace, δηλαδή άμα μιλάμε για εκείνο το αέρα, είναι ο Asa. Άμα με ρωτάς τώρα. Hate-most. Ναι, θα σου πω ναι, το Hate-most γιατί έχει αυτή την πορεία, ρε φίλε. Δηλαδή. Να σημειώσω αυτό το σημείο το πόσους MCs έχω αφήσει απ' έξω από τη λίστα. Αυτό που λέγαμε ότι πόσο δύσκολο είναι να διαλέξεις 10 tracks. Δηλαδή ήμουνα. Ξέχασα να το κάνω επειδή είχαμε ρεκ εδώ πέρα. Να σου πω ότι φίλε, βάλε ένα track του Μικάπα, σε παρακαλώ. Μπορεί να το αναφέρεις ελεύθερα, εννοείται. Αλλά ναι, δηλαδή δεν έχω βάλει Σβολέα, δεν έχω βάλει Μικάπα, δεν έχω βάλει Hate-most και πολλά άλλα tracks. Αυτό. Ότι η λίστα αυτή, ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο πολύ αγαπημένη. Είναι και αγαπημένα, αλλά είναι κυρίως επιρροές που είχα σαν πιτσιρικάς ναι, ναι. που κάπως σηματοδότησαν ένα ξεκίνημα δικό μου προς, ναι, ναι, προς ναι. τα μονοπάτια αυτά του ραπ. Οπότε κοίτα, έτσι κι αλλιώς ο Μικάπα, κάπως αυτόματα στο, ξέρεις, στο κοινό και σε εμάς, με το που πούμε Vita Peace σαν επιρροή, τα βόρεια αστέρια κάπου υπάρχουν εκεί γύρω, ρε παιδάκι μου. Να σε ρωτήσω κάτι που είπες και μου φάνηκε περίεργο. Είπες 13 χρονών στη Βαρκελόνη. Ναι. Ταξίδι, έτσι είχα πάει με τους γονείς μου. Α, οκ. Ναι, ναι. Νομίζω... δεν έμενα. Αυτό, μήπως ναι, κάπως. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Οκ. Okay. Εντυπωσιακό όμως. Άκουσες πρώτη φορά Vita Peace στη Βαρκελόνη. Ναι, φίλε. Μία μέρα πριν πάω στο Camp Nou να δω την Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια. 13 χρονών. Ναι, ναι. Μας νίκεις όλοι. Το ωραίο. Οκ, οκ. Και τελευταίο που μου έχεις βάλει είναι Tough Λάθος. Tough, ναι. Το έβαλα αυτό. Στις φυλακές το προάβλιο μου έχεις βάλει. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που τότε έτσι σαν οργισμένος νέος άκουσα κάτι που με μαλάκωσε, ρε φίλε. Ο Tough μου έκανε αυτό και είδα ότι υπάρχει και αυτή η σκοπιά στο rap γιατί εμένα μέχρι τότε η εικόνα μου για το rap ήταν ότι οργή, battle, μαυρίλα, streetwise ναι. πράγμα και ότι αυτό είναι κάπως και ότι αυτό θέλω να κάνω και όλα και λοιπά και λοιπά. Ο Tough ήταν η πρώτη επιρροή που είχα που κάπως είδα ότι είδα, ξέρω εγώ παίζει την πιο φωτεινή ναι, πλευρά ναι, υπάρχει για το συνέστημα και ο ρομαντισμός και λίγο το πιο ματζόρε πράγμα ας πούμε που εντάξει και σαν MC τον γουστάρω και αυτόν full
Αλλά ναι, τότε μου είχε κάνει πολύ αίσθηση αυτό το aesthetic του TAF. Και ναι, με έχει χαράξει δηλαδή. Να πω ένα hot take τώρα που μάλλον θα δικαστώ γι' αυτό. Συμφωνεί κάποιος ότι ο TAF λάθος θα μπορούσαμε να πούμε κάπως ότι είναι η φωτεινή πλευρά του ΔΠ? Είμαι μόνος μου σε αυτό, Πρέπει να το σκεφτώ πολύ. Επειδή ρε παιδάκι μου ήταν μαζί σου ψυχοδράμα, κατάλαβες, και ήταν πάντα ο ΔΠ, ο ΔΠ, ρε παιδάκι μου. Όταν άρχισε να ανεβαίνει με το μόνο με χρώμα ο TAF, με το Ελπίδα και όλα αυτά, κάπως επειδή τους είχα συνδυασμένους στο κεφάλι μου, αισθανόμουν ότι επειδή και το γράψιμό του κάπως ταιριάζει με του ΔΠ. Ταιριάζανε σίγουρα. Είχε αυτό το πιο ambient, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, το πιο abstract τρόπο γραψίματος. Και έκανα αυτή τη σκέψη ότι είναι η φωτεινή πλευρά του ΔΠ. Πρέπει να το επεξεργαστώ πολύ τώρα για να σου δώσω απάντηση γι' αυτό. Γιατί τους έχω και τους δύο με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο κεφάλι μου. Και πόσο μάλλον το ΔΠ δεν έχω σκεφτεί να το συγκρίνω με κάτι ποτέ. Είναι και η συναστηματική λόγη. Φυσικά, φυσικά. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση τώρα γι' αυτό. Okay. Εντάξει, το λέω και στον κόσμο έτσι να υπάρχει. Και δεν το είπα σε θέμα σύγκριση πίσω από όχι, όχι, κατάλαβα ότι. Κάπως μια συμπλήρωση ή τέτοια, ναι. Βρίσκω κοινά στη μουσική τους, απλά με τελείως διαφορετική προσέγγιση. Ένας πιο σκοτεινή, πιο. Αυτό παίζει σίγουρα. Πιο to the ground και ο άλλος είχε μια αισιοδοξία, είχε μια φωτεινότητα, ρε παιδάκι μου. Οπότε. Αυτά, ναι. Δικάστε με ελεύθερα στα comments τώρα για αυτό που είπα. Τους συμπαθώ και τους δύο. Λοιπόν, Τζαούλ, αλήθεια είμαι εντυπωσιασμένος με το πάθος, αυτό που έλεγα πριν. Χάρηκα ότι εγώ, ρε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω καλλιτέχνες να μιλάνε με τέτοιο πάθος, ρε φίλε, για άλλους καλλιτέχνες. Και ξέρεις τι, βλέποντας τις επιρροές σου, απλά περιμένω τι μπορεί να συμβεί στη μουσική σου. Δηλαδή, τώρα έβγαλες τον πρώτο σου ολοκληρωμένο δίσκο solo. Και αν κάπως συνδυάσω όλα αυτά που μου πεις ότι ακούς, φαντάζομαι ότι μπορείς να κάνεις πολύ ιδιαίτερα πράγματα στο μέλλον. Και εγώ δεν ξέρω, μπρο, αλήθεια πλέον. Και στη φάση που βρίσκομαι τώρα, για να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ακούω καν τόσο rap. Okay. Ακούω τους δικούς μου πολύ, αλλά όχι για λόγους τέτοιους. Επειδή όντως κάνω τη μουσική που μου αρέσει να ακούω σε αυτή. Ακούω τα πράγματα που βγαίνουν, ρε παιδί μου, πάντα ρε παιδί μου, θέλω να ενημερώνομαι. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια τα είδη μουσική που ακούω εκτός από έξω, δηλαδή. Ας πούμε τον Miller που δεν τον έβαλα κι εγώ και αυτόν στη λίστα, το Jenkins τώρα αυτούς. Ρασάντ, σ' αρέσει. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι, ναι. Καλώς. Θέλαμε να του μπαϊτάρουμε και ένα κλιπ κάποια στιγμή με το 2-0, αλλά δεν το κάνουμε. Αυτό με τα λεφτά από πάνω, αυτό, εντάξει. Αυτό. Το έχουμε σκεφτεί όλοι. Να το πάμε αυτό το κλιπ, ναι. Δεν το κάνουμε. Ναι, μπρο, ούτε έχω ξέρω τώρα. Έχω πολύ όρεξη, ρε, πάρα πολύ. Ξυπνάω και κοιμάμαι τώρα με κάποια σκέψη σχετική. Γράφω αρκετά. Δεν έχω ιδέα τώρα τι μπορεί να γίνει. Αλλά αυτό είναι και το καλό. Κάπως έχω τη δίψα, την όρεξη. Οπότε σαν κινητήριος δύναμη λειτουργεί αυτό. Οκ. Okay. Ναι. Ωραία, και τελευταία ερώτηση, γιατί είσαι το πρώτο επίσημο μέλος το 2020 που έρχεται σε cool list. Γιατί ο Χρήστος μίλησε σαν ηχολήπτης. Ναι, ναι. Θες να μου πεις για το 2020. Πριν βγάλεις. Τι είναι αυτή? Πριν βγάλει όλο, η πρώτη σου ολοκληρωμένη δουλειά ήταν με συγκρότημα. Δεν είσαι πολύ ενημερωμένος. Δεν είμαι. Όχι, εντάξει. Λογικό είναι. Είχα βγάλει ένα mixtape. Ένα mixtape. Είπα η πρώτη ολοκληρωμένη solo δουλειά. Ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Ο πρώτος δίσκος ήταν 2-0 ξεκάθαρα. Που να είναι και δίσκος, επειδή γιατί τότε ήταν αχταρμάς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με τα παιδιά τώρα γνωριστήκαμε έτσι με πολύ random τρόπο. Εγώ ήξερα τον KK από μια παρέα, κάτι φίλους του από τον Πύργο που είχαμε γνωριστεί σε κάτι διακοπές σε Αμοθράκη. Κάναμε λίγο παρέα μετά, ήρθε μια μέρα, μου βάλε ένα beat το οποίο ήταν το στόχαστρο. Α, το κομμάτι που λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτός τότε είχε αρχίσει να πηγαίνει στο παλιό στούντιο του Χρήστου. Στο White Noise. Ναι, στον Γκάζι. Τότε παράλληλα ήταν η φάση που ο Σπύρος έβγαζε το Fata Morgana, οπότε ήταν με τον Χρήστο εκεί. Εντάξει, αυτοί γνωριζόντουσαν ήδη. Απ' την Όθωνος. Στο Ηράκλειο το έκανε. Στο Ηράκλειο, ναι, ναι, ναι. Και κάπως ο Κώστας, ρε φίλε, με πήγε στο White Noise να περάσω το πρώτο μου verse εκεί πέρα, που ήταν ένα random track που δεν βγήκε ποτέ. Και μετά έσκασε καραντίνα. Και επειδή κάπως είχε γίνει λίγο σουσού, ψιλοαράζαμε,
Το βρήκαμε έτσι, γράψαμε ένα-δύο κομμάτια. Κάποια στιγμή λέμε ότι να κάνουμε και ένα release, που ήταν το Πατησίο, ναι. Κάναμε άλλο ένα και άλλο ένα και λέμε ρε φίλοι να κάνουμε ένα project τώρα αφού γίνεται δουλίτσα εδώ πέρα. Και εντάξει, τώρα τρελή χημεία με τα παιδιά, τώρα τι να λέμε. Φαίνεται και ακούγεται, ναι, εντάξει. Και για μένα ειδικά που ήταν τα baby steps μου τώρα και είχα τους δεινόσαυρους εκεί. Age shaming. Το λέω με καλό. Ποιος δεν γουστάρει την δεινόσαυρους, δεν μπρο. Όχι, καταλαβαίνω. Ναι. Τους βετεράνους. Ναι, ναι, τα μαμούθ. Και το κάνει χειρότερο. Αλλά ναι, εντάξει, για μένα ήταν και είναι βιβλίο τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και στο κομμάτι που συζήταγα πριν, ότι εγώ μέχρι τότε είχα στο μυαλό μου την αισθητική μου σαν ότι full aggressive και battle και street και αυτό. Και κάπως μου άλλαξε με το 2-0 όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδα κι εγώ πτυχές του χαρακτήρα μου και του μουσικού μου χαρακτήρα, αλλά και του actual χαρακτήρα που δεν τις ήξερα. Και εντάξει, τα υπόλοιπα είναι ιστορία τώρα, έτσι. Okay. Πώς, τελευταία ερώτηση, γιατί τα επόμενα θα τα ρωτήσω στον ήρωα σε επόμενο επεισόδιο. Πώς λειτουργεί, επειδή το έχουμε ζήσει, έχει τύχει να το ζήσουμε κι εμείς, πώς λειτουργεί το συγκρότημα με 4 rappers? Αμισέτα. Όχι, εντάξει, εύκολα πάει. Εύκολα πάει. Αν εξαιρέσεις τις αισθητικές μας επιλογές, δηλαδή για merch και εξώφυλλα και τέτοια που ζοριζόμαστε λίγο. Okay. Που εντάξει, είναι απολύτως φυσιολογικό όταν είναι 4 άνθρωποι, επειδή δεν γίνεται να ματσάρτη και παντού. Αλλά αυτή η διαφορετικότητα στο rap είναι και ο χαρακτήρας του 2-0, φίλε. Σωστά. Δηλαδή, στο κομμάτι του γραψίματος, αυτό είναι το καλό. Ότι ο καθένας δίνει κάτι, ναι, διαφορετικό, ναι. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, ξέρω εγώ, για ένα τίτλο ενός κομματιού ή το τι, ξέρω εγώ, σχέδιο θα έχει μπλούζα από πίσω, που παίζει λίγο conflict, αλλά επειδή μου είναι επίσης πολύ ανθρώπινο να συμβαίνει, στο γράψιμο αυτό είναι η μαγεία του πράγματος, ρε φίλε. Ότι ο καθένας έχει να δώσει το δικό του perspective με τη δική του αισθητική, ας πούμε, και με ένα μαγικό τρόπο αυτό είναι ένα σύνολο. Και δηλαδή θα το θεωρούσα και πιο βαρετό να τα είχαμε όλοι ίδια. Να ραπάρα το λίγο με πάνω. Δηλαδή και το 2-0, εκτός του aesthetic, ρε παιδί μου, της θεματολογίας, που με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, εντάξει, συνάδουνε γιατί είμαστε μαζί, είναι οι χρειές των φωνών μας εντελώς διαφορετικές, τα ακούσματά μας διαφορετικά, το πώς αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, και αντιμετωπίζεις το γράψιμο είναι διαφορετικό. Αλλά έχουν όλα. Και επειδή αλληλοεπηρεαζόμαστε. Σε ξεκλειδώνει κιόλας αυτό, ναι. Ναι, ναι. Και πλέον υπάρχει μια συνοχή μαζί με την ποικιλομορφία παράλληλα, που νομίζω είναι το top για ένα σχήμα, ρε φίλε, για ένα συγκρότημα αυτό. Δεν θα κορεστεί, νομίζω, ποτέ, άμα παίζει αυτό. Οκ. Okay. Άρα περιμένουμε και από εκεί projects. Κάτι κάνουμε τώρα, ναι. Οκ. Okay. Το πάμε έτσι, θέλουμε να στην βγάλουμε. Στην επόμενη καραντίνα. Χτυπά ξύλο. Ναι, ναι. Ναι, το ναι, είπα για πλάκα. Κάτι κάνουμε, ναι, συγκλάκια τώρα θα βγάλουμε αυτή την περίοδο. Αλλά ναι, έχουμε στα σκαριά σίγουρα πραγματάκι. Αναμένουμε, ναι, αναμένουμε, ναι, ναι, το live σου, ναι. 22 Νοεμβρίου. 22 Νοεμβρίου, στο Φάζ. Στο Φάζ, ναι. Που με πολύ κόσμο έτσι πάλι επέλεξα, ρε φίλε, και σε αυτό το live να έχει πολλά support acts. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Οικογενειακό, γιατί... ναι, ναι. Και ρε φίλε, επειδή, εντάξει, εμένα είναι και το πρώτο μου προσωπικό live σε μαγαζί κλπ. Αλλά η μέχρι τώρα μου πορεία, τα live μας ήταν πάντα έτσι. Και εμένα μου αρέσει να έρθει αυτό εκεί. Mm-hmm. Ότι όλοι οι άνθρωποι που εκτιμώ και σαν καλλιτέχνες αλλά και σαν ανθρώπους να μπορούν να συμμετάσχουν και να μοιραστούμε, ρε παιδί μου, αυτό το live όλοι παρέα. Οπότε γι' αυτό shout out κιόλας και σε όλα τα παιδιά που θα παίξουν. Έχει 2-0 το live, έχει novel, έχει 0-100, έχει ρασιοναλίστας, έχει σημάδι, θα είναι ο Γκρούτο, αν βγούνται εδώ γίνεται χαμούλης. Χαμός. Ναι, ναι. Η μετάβαση ήταν εύκολη, ενώ το να πας σε stage. Το ένιωσες, ναι, φυσιολογικό, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Ναι, ναι. Σου εύχομαι τα καλύτερα, σου Χάρη εύχομαι να φούλ, γεμίσει. Yo. Το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς πάει τάπα. Κι ας μην το ξέρεις, το λέω, ναι, εγώ. Ωραία, ωραία. Good to know. Πάει πολύ καλά. Ξέχασα να σε ρωτήσω, αλλά δεν θα σε ρωτήσω. Ρώτησα τον Άγγελο για το Ζόντια και θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό την αθλειότητα που έγινε. Μου απάντησες ήδη, εντάξει. Με κάλυψες. Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι σαν εμπειρία, ρε φίλε, ότι... Κάνεις κάτι και ξαφνικά το βλέπεις. Όχι, είναι εμπειρία αυτό. Από την άποψη ότι συνειδητοποιείς ότι αυτή την εποχή. Τι παίζει εκεί έξω. Δεν ελέγχεται, ρε. Ναι. Δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Ότι εσύ μπορεί να είσαι όσο πιο ακραίος
θες και να νομίζεις, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι που θα σε ακούσουν θα επεξεργάζονται το τι λες και θα το αγκαλιάζουν για τους συγκεκριμένους λόγους και συνειδητοποιήσεις ότι συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο, ρε φίλε. Ναι. Ότι σε βγάζει ο Αρναούτογλου, ας πούμε, στην εκπομπή του ή ότι γίνεται ένα υπερ-viral trend στο TikTok, ας πούμε, και βγαίνουν οι άλλοι... Τελείως άκυροι άνθρωποι από αυτό που εκπροσωπείς, ρε παιδάκι μου. Όχι απλά άκυροι, δεν είναι καν το random. Ενάντια. Είναι αυτό. Ναι, ναι, αυτό. Πού εντάξει. Ή τι γουαντιτή, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή αβολεύτηκα, ας πούμε, πάρα πολύ. Και λίγο το κακό, γιατί το υπόλοιπο ή τι γουαντιτή, όντως το κακό για μένα είναι, ρε παιδί μου, ότι. Π.χ. ας πούμε το Zodiac. Εγώ φαντάζομαι τον εαυτό μου αν είχα TikTok. Και αν σκρόλαρα, ας πούμε, καθημερινά και υπήρχε ένα κομμάτι που κάθε 2 δευτερόλεπτα βλέπω ένα απόσπασμα 10 δευτερολέπτων αυτού του κομματιού και ξαφνικά κάποια στιγμή το συναντάω το actual κομμάτι, δεν θα ήθελα να το ακούσω, λοιπόν. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Γιατί θα μου είχε βγει Παναγία με τον κάθε τη χάρπαστο, ας πούμε, που ξέρω εγώ είναι στην παραλία και με το φουσκωτό του και έχει από πίσω Zodiac, τον άλλον φτιάχνει το αμάξι του, τον άλλον είναι στο στρατό με το όπλο και παίζει Zodiac και μετά θα άκουγα εγώ Zodiac και θα έλεγα. Ναι, ναι. Παπατζηλίκ, ναι. Αυτή είναι η μαλακία. Ότι κάποιος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον actual καλλιτέχνη. Αυτό. Αλλά ναι, ζούμε σε αυτή την εποχή, ρε φίλε. Τώρα τι να κάνω. Ναι. Θα κατοχυρώσω τα πνευματικά μου δικαιώματα. Οκ, okay, εντάξει, περίμενα τι θα μου πεις, ρε παιδάκι μου, και με τον Άγγελο που το συζητήσαμε είχε αντίστοιχη τέτοιο. Απλά είπα να σε ρωτήσω έτσι. Περίεργο, ναι, ρε φίλε, φουλ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, παιδιά, το χάρηκα φουλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό κουλίστ. Ήμουν ο Μορ, ήταν μαζί μου ο Τζαούλ. Subscribe εδώ στα λάνια, καμπανάκια και τέτοια. Και follow, κάντε και στο Τζαούλ στο Instagram. Κάντε και εμάς στο Instagram. Subscribe γιατί μας βοηθάει πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο. Peace!